Ντόμινο αντιδράσεων έχει προκαλέσει και στην Κρήτη το κίνημα της Πετσέτας, που επιδιώκει να χτίσει ένα φράγμα ενάντια στην εξάπλωση των παράνομων μπρελοκαθισμάτων. Από την πλευρά τους, οι Δήμοι της χώρας ενώνουν τις δυνάμεις τους, ζητώντας η διαχείριση των παραλίων να περάσει από την κτηματική υπηρεσία στα δικά τους χέρια, δηλώνοντας υπέρ στην προστασία των ακτών από την εκμετάλλευση. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ως Δημάρχου Χερσονήσου και μάλιστα ενός μεγάλου τουριστικού προορισμού, ορθώς επίπεδο κοινωνίας έχει προκληθεί αυτή η αναστάτωση. Γιατί ακόμα και εμείς οι τουριστικοί προορισμοί, που στηριζόμαστε στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και αυτό βέβαια στην εκμετάλλευση των παραλίων, επιζητούμε για την ποιότητα ζωής μας αλλά και την ποιότητα ζωής των δημοτών μας την ορθολογική χρήση του παραλιακού μετόπου και όχι την καθολοκληρή εκμετάλλευσή του με την απουσία της δυνατότητας του απλού δημότη να επισκεφθεί την παραλία και να τη χρησιμοποιήσει με την πετσέτα του ελεύθερος να κάνει τον μπάνιο του. Είναι ένα πάγιο αίτημά μας, διότι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να εξασφαλίζουν να βάλουν σωστική κάλυψη, λουτρικές εγκαταστάσεις, να μεριμνούμε καθημερινά για τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, να επιβαρυνόμαστε με όλα τα έξοδα της καθαριότητας και της συντήρησης όλων του εξοπλισμού που απαιτείται στις παραλίες μας και ταυτόχρονα δεν είμαστε αυτοί που απολαμβάνουν το σύνολο των εσόδων. Επομένως λοιπόν επομιζόμαστε ένα μεγάλο βάρος και ένα μεγάλο μερίδιο του κόστους για την διαχείριση των παραλίων χωρίς το αντίστοιχο έσοδο να ενισχύει τα ταμεία μας για να μπορούμε να είμαστε κι εμείς σίγουρα πιο αποτελεσματικοί. Με τις ξαπλώστρες να εξαπλώνονται στις παραλίες, Δήμοι του νησιού με μεγάλα παραλιακά μέτωπα ξεδιπλώνουν τις θέσεις τους για τη διαχείριση των παραλίων. Πρέπει να υπάρχει μεγάλη παραχώρηση σε διάστημα στο Δήμο με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν από τον νομοθέτη, ώστε και εμείς να ξέρουμε και να μπορούμε να αεροθετήσουμε περιοχές που πρέπει να είναι εντελώς ελεύθερες για να μπορεί ο κάθε λουόμενος να κάνει ελεύθερο τον μπάνιο του. Περιοχές που είναι αυξημένο φυσικού κάλους, αλλά δεν θέλουμε να έχουμε υψηλό βαθμό εκεί όχλησης, άρα να μην τοποθετούνται ομπρελοκαθίσματα ή τραπεζοκαθίσματα. Και εκεί που τοποθετούνται, που και αυτά είναι απαραίτητα σε κάθε περίπτωση, γιατί είμαστε ένας τουριστικός δήμος, ο Δήμος Πετανιά, να μπαίνουμε στους όρους και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται, ώστε και ο πολίτης να εξυπηρετείται και ο τουρίστας να έχει τις υπηρεσίες που χρειάζεται, αλλά και το περιβάλλον να μην βανδαλίζεται από τον υπερτουρισμό ενίοτε ή την υπερχρήση που δημιουργείται. Η ΚΕΔΕ τονίζει ότι ο αυτοδιοικητικός χώρος δέχεται άδικες επιθέσεις από πολίτες, καθώς δεν έχει καμία αρμοδιότητα για τα παράνομα ομπρελοκαθίσματα. Βρίσκω λοιπόν λογική το ότι η ΚΕΔΕ και την πρότασή της την ασπάζομαι, ότι είναι δέον να γίνει το εξής: ή να τα πάρει όλα το κράτος, ή τη στιγμή που εμείς βάσει των νόμων και των διατάξεων έχουμε τη διαχείριση ενός σημαντικού κομματιού του παραλιακού μετόπου, ναυαγοσωστική κάλυψη, καθαριότητα κτλ., τις παραχωρήσεις ως ένα σημείο, να δοθούν εξ ολοκλήρου στους Δήμους, ούτως ώστε να γνωρίζουμε τι κάνουμε, να υπάρχει κάπου αποκλειστικά η ευθύνη. Αυτή τη στιγμή άλλος παραχωρεί, άλλος καθαρίζει, άλλος κάνει ναυαγοσωστική κάλυψη και άλλος ελέγχει. Την ίδια ώρα έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι ελέγχων με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, καθώς από 21 Ιουλίου ελέγχθηκαν 918 επιχειρήσεις και ιδιώτες πανελλαδικά. Ενδεικτικά στην Κρήτη πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 85 επιχειρήσεις, 110 στις Κυκλάδες, 178 στο Ιόνιο και 35 στη Χαλκιδική.